Ο Μιχάλης Λεζάρης ξανά κοντά μας για να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της, του βιασμού του. Να δούμε αυτή την υπόθεση της 12χρονης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρία άτομα παρουσιάστηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να αναφέρουν στους αστυνομικούς πως είχαν επικοινωνία με κορίτσια, με γυναίκες μέσα από το συγκεκριμένο ιστότοπο που εκδιδόταν και οι 12χρονοι. Πρόκειται για ένα 66χρονο, ένα 57χρονο και 48χρονο. Όπως υποστήριξαν οι ίδιοι. Είχαν ερωτικές επαφές μέσω από αυτής της πλατφόρμας, αλλά όχι με την ανήλικη όπως χαρακτηριστικά ανέφερα. Και αυτό, Μιχάλη, κουμπώνει και σε αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, που είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το να μπαίνεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό. Από το να πράττεις. Ακριβώς. Από να μιλάς με μια ανήλικη και να βιάζεις ένα παιδί. Έτσι, είναι δύο τελείως διαφορετικά. Τώρα, εδώ αξίζει να επισημάνουμε πως τους έχει κατασχεθεί το κοινό τηλέφωνο, θα γίνει άρση απορρίτου και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς στο μέλλον να βρεθούν ξανά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να καταθέσουν, αυτή τη φορά με την ταμπέλα του κατηγορούμενου. Οπότε αναμένουμε, κρατάμε φυλάξεις σχετικά με τα όσα άτομα εμφανίζονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, για όλους προφανώς. Ενώ είναι θέμα χρόνου, τα εντάλματα σύλληψης. Ότι διαχώρισαν τη θέση τους. Διαχώρισαν οι ίδιοι τη θέση τους. Ότι εμφανίστηκαν και έτσι. Αλλά θα πρέπει τώρα εδώ να γίνει άρση απορρίτου, να δουν τις τηλεφωνικές επαφές, τις επικοινωνίες, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τα άτομα αυτά. Αναμένονται, ακόμη και σήμερα, άλλωστε το είχαμε επισημάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ήταν θέμα χρόνου να βγουν νέα εντάλματα σύλληψης, τουλάχιστον 10 τον αριθμό. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Και το εισαγγελικό πόρισμα για την προφυλάξη της μητέρας, το σκεπτικό δηλαδή των δικαστών. Βεβαίως. Την ίδια ώρα, βέβαια. Την δείχνει ως άμεσα εμπλεκόμενη. Όπως είχαμε πει, ουσιαστικά ήταν συνδιαχειρίστρια του τσάτ μαζί με τον Μίχο. Αυτό τουλάχιστον. Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, βεβαίως. Την ίδια ώρα, χθες τα ξημερώματα, είχαμε έναν τοποθέτηση αυτοσχέδιο εμπριστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία που διέμενε ο Μίχος, στην περιοχή των Σουγέρων της Αθήνας. Εκεί οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, προκάλεσαν φθορές, υλικές ζημιές και εξαφανίστηκαν. Είναι μέρος των αντιπίνων που γίνονται εντός εισαγωγικών. Είχαμε δει έχουμε και επιθέσεις και στο κατάστημα, το έχουμε σπάσιμο για το αυτοκίνητο του, τώρα έχουμε γκαζάκια. Εκεί οπότε είναι πολύ η οργή του κόσμου, η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω. Είναι γεγονός, καταγραφή κάνουμε. Αυτό σημαίνει, αυτό αναφέρουμε. Ναι, και άμα θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, η οργή του κόσμου, η οποία θα μπορούσε να έχει προλάβει και πολλά πράγματα. Έτσι. Αλήθεια. Πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να έχει προλάβει πολλά πράγματα αν είχαν. Ιδιαίτερα όσοι ήταν στη γειτονιά και είχαν μια αντίληψη τη εικόνα κατάσταση του παιδιού του 12χρονου που γενερχόταν με το Μίχο, που ήταν όλο το βράδυ έξω, που είχε επαφές. Τα γκαζάκια δεν θα αποδώσουν καμία αντίληψη. Σίγουρα όχι, σίγουρα.